Είναι το βραδινό δελτίο της ΕΡΤ3. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Αρχίζουμε αμέσως με μια σύντομη ματιά στις σημαντικότερες του ειδήσεις. Η κυβέρνηση ανέστειλε την ποινική δίωξη εναντίον του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, επιχειρώντας αποκλιμάκωση της εκκλησιαστικής έντασης. Βασίλης Μαγκίνας, αν δεν προχωρήσει η μερική αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ, ο οργανισμός δεν θα αντέξει στον ανταγωνισμό των ξένων εταιριών, καθώς το 2003 στην Ευρώπη καταργούνται τα μονοπόλια στις τηλεπικοινωνίες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία περικοπή των ποσών που δικαιούται από το δεύτερο πακέτο Ντελόρ. Νέα μήνυση εναντίον του Γιάννη Αλαφούζου μετά τη σημερινή του αθώωση, αλλά για άλλη υπόθεση. Δωροδοκίες του Ραούφ Ντενκτάς προς ανώτατους Τούρκους αξιωματικούς στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο, αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Financial Times και η τουρκοκυπριακή Κυπρίς. Η Άγκυρα διέταξε έρευνες. Δεν αποκλείεται να αποχωρήσουν από τη Βοσνία οι δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών. Ένταση και μετακινήσεις στρατευμάτων στα σύνορα Αφγανιστάν-Τατζικιστάν και Ισραήλ-Λιβάνου. Να αρχίσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, με μια μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα στην ορεινή δασική περιοχή Αϊτοβούνη, μεταξύ Βυρώνιας και Πετρίτσι στο βουνό Μπέλες. Η φωτιά, που έχει μεγάλο μέτωπο, λόγω των ισχυρών ανέμων και του δύσβατου της περιοχής, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Στην προσπάθεια κατάσβεσής της παίρνουν μέρος ισχυρές δυνάμεις του στρατού, άνδρες των δασαρχείων της περιοχής, της πυροσβεστικής και κάτοικοι των γύρω περιοχών. Ωστόσο, τώρα παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Ενομάρχη Σερών, τον κύριο Εμίλιο Λιάσκο. Κύριε Λιάσκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Παραμένουν όντως άγνωστα τα αίτια της φωτιάς ως τώρα. Η αιτία, βέβαια, όπως είπατε, είναι άγνωστη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πιο δύσβατο σημείο του όρους Κερκίνη, του Μπέλες που προαναφέρατε, και μπορώ να πω ότι ήδη βρίσκονται στο δρόμο τα αεροπλάνα, τα αεροσκάφη από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση το βουνό. Να πω ότι όμως δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σήμερα το βράδυ. Όσο μπορέσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το δύσβατο δεν μπορεί να κινητοποιήσει όπως θα θέλαμε τις δυνάμεις. Και η ορατότητα είναι 8 παρά 20. Το ζήτημα είναι ότι όλοι οι κάτοικοι των γύρω κοινοτήτων συμμετέχουν, οι δυνάμεις βέβαια του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, και ελπίζουμε ότι θα την περιορίσουμε απόψε το βράδυ. Βέβαια, προϋπόθεση είναι η βοήθεια των αεροσκαφών. Και να δούμε βέβαια πώς θα είναι η εξέλιξή της από πλευράς ανέμου. Η προσπάθεια είναι υπεράνθρωπη και πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Το μέτωπο είναι όντως πολύ μεγάλο, κύριε Νομάρχα. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα και η πρώτη ενημέρωση. Καταλαβαίνετε, μια φωτιά είναι φωτιά οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή. Και επειδή αντιλαμβάνομαι το εξής, ότι δεν συνοηθήκαμε ίσως καλά προηγουμένως τα αεροπλάνα, δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σήμερα το βράδυ. Εσείς περιμένετε πάρα πολλά, και όπως σε κάθε πυρκαγιά, περιμένουμε πάρα πολλά από τα αεροπλάνα. Η βοήθειά τους αρχίσει αύριο το πρωί. Δηλαδή θα πιστεύω ότι ακόμη και μερικές ρήψεις, αν προλάβουμε να κάνουμε, που θα προλάβουμε γιατί αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν, θα έχουν ουσιαστική βοήθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εσείς πρέπει να την κόψουμε σε κάποιο σημείο του βουνού τη φωτιά, και εκείνο είναι το ζητούμενο. Εμείς θα προσπαθήσουμε από απόψε το βράδυ να την περιορίσουμε, γιατί βρίσκεται και πάνω κοντά σχεδόν στην όριο γραμμή και δεν θέλουμε και κάποιες επιπλοκές με τους γείτονες. Μάλιστα, σας ευχόμαστε. Αυτή είναι η προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, νεότερα θα έχουμε σε λίγο. Σε λίγο και εμείς στο δελτίο των 12 και στους τίτλους των 10. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζουμε στην αναστολή της ποινικής δίωξης κατά του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Αποφάσισε να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση που έχει δημιουργηθεί στην Εκκλησία. Το όλο θέμα συζητήθηκε σήμερα στην Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Ακούμε τον Πέτρο Τανανάκη. Η αναστολή της δίωξης κατά του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ θα γίνει με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης Άννας Ψαρούδα Μπενάκη. Στην περίπτωση αυτή, η κυβέρνηση θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων που της παρέχει η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και σκοπό έχει να υποβοηθήσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση που έχει δημιουργηθεί στην Εκκλησία. Η κυβέρνηση δεν αναμειγνύεται σε θέματα αρμοδιότητας της Εκκλησίας. Η λύση αυτού του προβλήματος που προέκυψε μπορεί να γίνει μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ελπίζουμε όλοι ότι διαφαίνεται μια κάποια λύση. Επαναλαμβάνω βέβαια, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι αποφάσισε η κυβέρνηση να ικανοποίησε το αίσθημα του ευσεβούς ελληνικού λαού, ο οποίος τρέφει αισθήματα σεβασμού προς την Εκκλησία, τον προκαθήμενο της και την ιεραρχία της.
Οι τρεις Μητροπολίτες, Νικόδημος, Θεολόγος και Κωνσταντίνος, δεν προσήρθαν τελικά το πρωί στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου προκειμένου να αποδεχθούν την τοποθέτησή τους, αλλά ζήτησαν μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου τους τα πρακτικά της απόφασης της Ιεραρχίας για να τα μελετήσουν. Οι τρεις Μητροπολίτες, στους οποίους προτάθηκε να αναλάβουν τις νεοειδρυθήσεις Μητροπόλης Αμαλιάδας, Νέων Λιωσίων και Φαρσάλων, έχουν περιθώριο 30 ημερών μέσα στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούν. Άμεση ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στις δηλώσεις του Αλβανού Προέδρου Σαλίμ Περίσα, ο οποίος δύο μέρες μετά τη συνέντευξη τύπου του κ. Μητσοτάκη για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις έθεσε και πάλι θέμα αλβανικής μειονότητας στην Ελλάδα. Ο κ. Περίσα δεν έχει αντιληφθεί την ουσία και την πραγματική σημασία των θέσεων που διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βασίλης Μαγκίνας. Ακούμε τον Παύλο Νεράντζη. Διεθνών υποχρεώσεων που ανέλαβε η Αλβανία στο πλαίσιο της ΔΑΣΕ δεν θα πρέπει να εξαντλείται σε φραστικές δηλώσεις, αλλά να αποδεικνύεται έμπρακτα με την πολιτική της απέναντι στην ελληνική μειονότητα, τόνισε ο κ. Μαγκίνας. Μια στάση συμμόρφωσης στα διεθνή νόμιμα, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα επιβεβαίωνε την πορεία της Αλβανίας προς τον εκδημοκρατισμό και θα συνέβαλε αποφασιστικά στην εξασφάλιση στενών και επικοδομητικών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με την Ελλάδα. Αντίθετες απόψεις ή έστω οι πενιγμοί θα μπορούσαν να δυναμητήσουν την ειρήνη και την σταθερότητα στην ευαίσθητη περιοχή μας. Το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης προς την ελληνική μειονότητα, διευκρίνησε ο κ. Μαγκίνας, είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που επιδεικνύει ο κ. Μπερίσα για τις αλβανικές μειονότητες που βρίσκονται έξω από τη χώρα του. Ως προς τις αναφορές του περί μειονοτήτων στην Ελλάδα, ο κ. Μπερίσα θα όφιλε να γνωρίζει ότι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε αλβανικοί, ούτε βεβαίως άλλες εθνικές μειονότητες. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ελπίζει ότι η αλβανική πλευρά θα κατανοήσει και θα ανταποκριθεί στις επισημάνσεις του Πρωθυπουργού. Υπό την προϋπόθεση αυτή, η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας και να υπογράψει συμφωνία με την οποία θα ρυθμίζεται το θέμα των εποχικών εργατών. Με αφορμή τα σχόλια και τις απόψεις που διατυπώνονται για τον ΟΤΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαγκίνας δήλωσε ότι αν δεν γίνει η μερική αποκρατικοποίηση, το εθνικό κεφάλαιο που λέγεται ΟΤΕ δεν θα αντέξει στον ανταγωνισμό των ξένων εταιριών, τώρα που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφάσισε την πλήρη κατάργηση ως το 2003 των μονοπωλίων στις τηλεπικοινωνίες. Ο κ. Μαγκίνας πρόσθεσε ότι όσοι επικαλούνται σήμερα τους ξένους για να εμποδίσουν την κυβέρνηση να βρει συνεταίρο ώστε να γίνει ο ΤΕ ανταγωνιστικός είναι αυτοί που ανοίγουν το δρόμο για την εξαφάνισή του. Αναφερόμενος τέλος στην απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι με μετοχές στην ιδιοκτησία του ΟΤΕ, είπε ότι αυτό ενοχλεί ιδιαίτερα τα κομματικά και συντεχνιακά συμφέροντα. Και πρόσθεσε, όχι γιατί όπως ορισμένοι ισχυρίζονται, οι εργαζόμενοι θα εξαγοραστούν δήθεν με 400 ή 600.000 δραχμές, αλλά γιατί φοβούνται τη δική τους αποδυνάμωση από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν θα είναι πια μόνο υπάλληλοι, αλλά και μέτοχοι στο νέο ΟΤΕ που δημιουργείται. Η κατάσταση που επικρατεί στην πρώην Ιουγκοσλαβία αλλά και το πρόβλημα της λειψιδρίας απασχόλησαν την κυβερνητική επιτροπή που συνήλθε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όπως δήλωσε ο κ. Μαγκίνας, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την κυβερνητική επιτροπή και για το θέμα των Σκοπίων, για το οποίο εντός των προσεχών εβδομάδων θα επαναληφθεί η διαπραγματευτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ο κ. Μαγκίνας υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης. Στη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης να κατατεθεί στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος η σύμβαση για τη μεταφορά νερού από την Τριχονίδα στο Μόρνο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία περικοπή στα ποσά που δικαιούται από το δεύτερο πακέτο Ντελόρ, δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Αριστίδης Τσιπλάκος αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής.